Μια σειρά από έργα θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα Αστική Ανάπτυξη του ΕΣΠΑ στην Καλαμάτα. Πρόκειται για παρεμβάσεις με συνολικό προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ, όπως ενημέρωσε ο Δήμαρχος Καλαμάτας, ο οποίος επεσήμανε ότι τα χρήματα έρχονται από την Ευρώπη. Όπως είπε μάλιστα σε σχέση με άλλες περιφέρειες, η περιφέρεια Πελοποννήσου βρίσκεται πίσω στην διαδικασία υλοποίησης των έργων. Προσυπογράφεται το έργο, ασφαλώς προτείνεται από τη χρηστική αρχή, προσυπογράφεται από τον Περιφερειάρχη, αλλά αυτά είναι έργα του Δήμου. Δεν είναι έργα της Περιφέρειας, να το ξεκαθαρίσουμε. Ο Δήμος τα μελετά, ο Δήμος τα επιβλέπει, ο Δήμος τα παραλαμβάνει, η Περιφέρεια προσυπογράφει την χρηματοδότηση. Παράλληλα, ο Δήμαρχος ενημέρωσε για την συνάντηση που είχε με τον Υφυπουργό Αθλητισμού Γιώργο Βασιλιάδη και την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης ύψους 240.000 ευρώ για το Ταρτάν του Εθνικού Σταδίου. Όπως είπε, συζήτησαν για τη μελέτη για τα κλειστά προπονητήρια τόσο στο κλειστό στάδιο όσο και στο γήπεδο του Άρεως. Δεσμεύτηκε μάλιστα πως αν δεν υπάρξει χρηματοδότηση από το Υφυπουργείο Αθλητισμού, θα προχωρήσουν τα έργα με χρήματα του Δήμου. Θα είναι μια αίθουσα η οποία θα έχει όλες τις προϋποθέσεις να λειτουργεί ως κλειστό προπονητήριο γυμναστήριο. Να ετοιμάζονται οι ομάδες. Δεν θα έχει κερκίδες, αλλά θα έχει όλα τα άλλα. Θέρμανση, εξαερισμό κλπ. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δήμος Καλαμάτας μαζί με ακόμη 33 άλλους Δήμους από Πολωνία, Τσεχία, Ρουμανία, Πορτογαλία, Ελλάδα και Γερμανία επιλέχθηκε για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Μετριασμού της Κλιματικής Αλλαγής. Ο Δήμος έτσι θα έχει πρόσβαση σε συμβουλευτικές υπηρεσίες, εργαστήρια και συνέδρια σχετικά με την προώθηση της τοπικής δράσης για το κλίμα προς όφελος των πολιτών.